Τώρα δεν το ταξί Κορίνθου ανοίγει νέα πιάτσα στην παραλία Καλάμια στο τέρμα του Οδού Παπανδρέου. Η νέα πιάτσα θα λειτουργεί όλο το 24ωρο καθώς η παραλία Καλάμια είναι ο πρώτος επισκεψιμότητα τόπος της Κορίνθου και σκοπός του ροδοταξί είναι να βρίσκεται πάντα δίπλα στον πολίτη και στον επισκέπτη της πόλης μας. Στο θέμα αναφέρθηκε ο πρόεδρος των ιδιοκτών ταξί Κορινθίας, Γιάννης Κορδώσης. Θα ήθελα να ενημερώσω γενικά το επιβατικό κοινό τους πελάτες μας ότι δημιουργήθηκε μια καινούργια πιάτσα ταξί την οποία την ονομάσαμε Καλάμια. Είναι τέρμα Γεωργίου Παπανδρέου, είναι 10 θέσεις ταξί και επίσης δημιουργήθηκε δίπλα στην εφορία, ίσως πολλοί δεν το γνωρίζουν, μετά την εφορία άλλες 4 θέσεις ταξί. Όλα αυτά τα κάνουμε για να διευκολύνουμε το επιβατικό κοινό, να προσπαθούμε να είμαστε παντού όσο γίνεται πιο κοντά στους επιβάτες, ώστε να παίρνουν και με λιγότερη χρέωση το ταξί. Επίσης υπάρχουν δύο άτυπες πιάτσες, μία στην Ποσειδονία και μία στην Καλλιθέα, για να εξυπηρετήσουν τους κατοίκους των περιοχών αυτών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Δημοτικό Συμβούλιο που μας έδωσε την άδεια και τη συμπαράσταση του Δημάρχου για τη συγκεκριμένη πιάτσα και πάντα προσπαθούμε όσο το δυνατόν να είμαστε πιο κοντά στους συμπολίτες μας και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος να τους εξυπηρετούμε. Ήδη έχει αρχίσει ο κόσμος και μαθαίνει την καινούργια πιάτσα. Θα εξυπηρετήσει και τους λοόμενους στα Καλάμια και όλους τους επισκέπτες οι οποίοι πηγαίνουν για τον καφέ τους στην όμορφη παραλία μας και πιστεύω ότι ήταν μια πολύ σωστή κίνηση.